Πάμε τώρα λίγο στο μπάσκετ, όπου βεβαίως έχουμε γεγονότα, έχουμε εξελίξεις. Θα πάμε στον Νίκο το Μοσχοβίτη να τον καλησπερίσουμε. Νίκο, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πόρε Νίκο, 15 Αύγουστος ήταν χθες. Πώς πέρασες, καλέ φίλε και συνάδελφε? Όπως αναμενόταν, ξεκούραστα και για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, μια χαρά. Να χαίρεσαι όλες τις γυναίκες της ζωής σου που γιορτάζουν. Και εσείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα η Θεσσαλονίκη δεν βλέπω να γιορτάζει στο μπάσκετ. Μαθαίνω κάτι, βασικά γι' αυτό σε κάλεσα. Μαθαίνω κάποια πράγματα έτσι ψιλοστενάχωρα για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Βλέπω, βασικά και εγώ παρασύρομαι τώρα από το διαδίκτυο, βλέπω και διαβάζω διάφορα. Mm-hmm. Ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι ο Θανάσης Χατζόπουλος είναι στεναχωρημένος, απογοητευμένος. Λογικό είναι ο άνθρωπος βέβαια με αυτά που γίνονται. Τι συμβαίνει πραγματικά όμως, πού βρισκόμαστε? Κοίτα, ότι υπάρχει πρόβλημα υπάρχει. Έτσι, γιατί όταν ουσιαστικά δεν έχεις από πουθενά έσοδα, είναι προφανές ότι κάπως πρέπει να λειτουργήσεις. Και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το σημείο που είναι, έχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ναι. Το όλο σκηνικό που έγινε στα τέλη Ιουλίου, δεν ξέρω πώς επηρέασε τις άλλες ομάδες, να σου πω την αλήθεια, με τα χρήματα από το στοίχημα που δεν ήρθαν ούτε αυτή τη φορά, ναι. Αλλά το ΠΑΟΚ τον επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά ο Χατζόπουλος περίμενε τα χρήματα αυτά προκειμένου, να το πω έτσι λαϊκά, να κλείσει την περασμένη σεζόν, έτσι, με ό,τι υπόλοιπα υπήρχαν από την ομάδα και ό,τι άλλο τέλος πάντων ήταν ανοιχτό και αφορά τη σεζόν που τελείωσε, και να πάει ουσιαστικά να ξεκινήσει την επόμενη από το μηδέν. Γενικά στον όλο προϋπολογισμό που έκανε μέσα σε αυτή τη σεζόν ο Θανάσης Χατζόπουλος, όπως νομίζω και οι περισσότερες ομάδες, υπήρχε αυτό το κομμάτι των χρημάτων. Και το είχε πει, αν θυμόμαστε καλά όλοι, σε εκείνη τη έφεση που είχε κάνει στα μέσα τη σεζόν, ναι. Το είχε αναφέρει ότι αν είχαμε τα λεφτά από το στοίχημα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, θα είμαστε μηδέν. Δηλαδή, τόσα έξοδα, τόσα έσοδα, τα χρήματα είναι αυτά, θα ήταν όλα κανονισμένα. Ξεκινήσαμε, Κώστα, πότε λέγαμε σεζόν πρώτη φορά θα πάρουν λεφτά οι ομάδες? Γενάρη. Γενάρη. Λέγαμε. Ναι, Γενάρη. Φεβρουάριο και τα λοιπά. Και έρχονται τα λεφτά και τα λοιπά, ναι. Πήγαμε Μάρτιο. Φύγαμε και από τον Μάρτιο. Πάει και ο Μάρτιο. Πήγαμε Ιούλιο. Φεύγουμε και από τον Ιούλιο και τώρα πάμε στον επόμενο Γενάρη. Αν και πότε και όταν και ποιο θα είναι το ποσό, δεν ξέρουμε. Και ποτέ. Ακριβώς. Δηλαδή, ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως και ο Άρης, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο τα τρέχοντα σε αυτές τις ομάδες που είναι ένα συγκεκριμένο ποσό, είναι και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με οφειλές του παρελθόντος. Ναι. Από τη στιγμή που έχουν προϋπολογίσει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 205.000, 300, 305, και αυτό το ποσό δεν έρχεται, η αγορά δεν είναι τέτοια στο μπάσκετ που μπορείς να το βρεις από αλλού. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συν το ότι, ναι, μεν ο ΠΑΟΚ τρέχει μια αύξηση του κεφαλαίου, αλλά όπως το αναμενόμενο δεν μπορούσε να έχει την ανταπόκριση που είχε η πρώτη πριν από 10 χρόνια. Καλά, ναι, λογικό. Έτσι. Δεν ξέρω αν κάποιοι ήταν τόσο αισιόδοξοι, αλλά ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να μαζέψει 500.000 ευρώ. Εντάξει, όπως μάζεψε την πρώτη, που και τότε, αν θυμάσαι, λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τότε τέλος πάντων ήταν και μέσα στην καραντίνα, ήταν το πρώτο, ήταν το lockdown μέσα. Πολύ διαφορετικό το σκηνικό. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να μαζέψει ένα τέτοιο ποσό από τον κόσμο. Οπότε ουσιαστικά έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που περίμενε έσοδα από το στοίχημα, περίμενε κάποια άλλα έσοδα από το κομμάτι της αύξησης του κεφαλαίου και πλέον δεν τα έχει. Και το θέμα τώρα ποιο είναι? Σήμερα έχουμε 16. Μέχρι τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ καλύτερα να βρει ένα καλό εξαψήφιο ποσό. Πόσο? Εξαψήφιο. Τι εξαψήφιο? Εξαψήφιο ποσό καλύτερα να βρει μέχρι τη Δευτέρα. Πόρε Νίκο. Προκειμένου να κλείσει την περσινή σεζόν, δηλαδή ένα κομμάτι αυτού του ποσού να πάει σε κάποια τελειώμενα της σεζόν, να καλύψει επίσης και να είναι ενήμερος στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις και τις οφειλές του, ούτως ώστε να είναι κομπλέ την οποία διοδότησης στην επιτροπή. Λίγο το ίντερνετ σου τώρα δεν μας βοηθάει, Νίκο. Τώρα τι να σου πω, κουνήσου δεν γίνεται. Εξαιρετική μου γράφει η ποιότητα δικτύου. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ λοιπόν καλείται να βρει ένα εξαψήφιο ποσό, το οποίο έχει να κάνει με περσινά
χρήματα, τελευταία χρήματα στην ομάδα. Ρυθμισμένη οφειλή που το έχουμε στους παίκτες. Ρυθμισμένη που έχει κάνει με ΙΚΑ εφορία και όλα αυτά. Ούτως ώστε την ερχόμενη Δευτέρα, 22 του μήνα, να μην έχει θέμα με το φάκελό του από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έχει αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή το οποίο τρέχει. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι το ζήτημα δεν είναι και τόσο σοβαρό. Δηλαδή δεν είναι θέμα επιβίωσης, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, γιατί ξέρουμε και ξέρεις και Κώστα ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τέλος πάντων έχει έναν δικό της τρόπο λειτουργίας, αλλά έχει να κάνει και με τον τρόπο σκεπτικού του Χατζόπουλου, ο οποίος το έχει δείξει από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να είναι πάρα πολύ τυπικός σε όλες τις ημερομηνίες, σε ό,τι τέλος πάντων του ζητείτε και αφορά το οικονομικό κομμάτι της ΚΑΕ. Τώρα έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Δηλαδή, τώρα να γίνω, και εγώ λίγο απλός φύλαθος, ας πούμε, που δεν ξέρουμε λεπτομέρειες και τα τυπικά κτλ. Μα οι άλλες ομάδες τι φάκελο έχουν δώσει, Νίκο, και τα λοιπά, και άλλοι δεν έχουν δώσει καθόλου και τόσα μπαν και μαν και τα λοιπά, και εμείς έχουμε πρόβλημα βιωσιμότητας μέχρι τη Δευτέρα. Είναι ένα φυσιολογικό σκεπτικό αυτό, να σου πω την αλήθεια. Είναι. Είναι ένα σκεπτικό που έχει ένα πάτημα και ταπεινή μου άποψη είναι ότι ακόμα και πρόκειται να μην το έχει δει το ποσό την ερχόμενη Δευτέρα, δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, οκ. Okay. Είναι θέμα ξεκάθαρα του πώς λειτουργεί και σκέφτεται ο Χατζόπουλος, ο οποίος πραγματικά από την πρώτη στιγμή έχει δείξει ότι το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει κάθε αρχή και τέλος του μήνα είναι η ομάδα να είναι τυπική στις υποχρεώσεις της, η εταιρεία, αντί να το πω έτσι, να είναι τυπική στις υποχρεώσεις της, και μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που και στο δικό του μυαλό βάζει πιο κάτω το αγωνιστικό, δηλαδή από το αν ήρθε μια νίκη ή ήρθε μια ήττα, από το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις. Ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα βιωσιμότητας αυτή τη στιγμή για την ΚΑΕ. Υπάρχει όμως πρόβλημα σοβαρό από τη στιγμή που οι πηγές εσόδων πλέον σχεδόν έχουν εκμηδενιστεί για τις ομάδες μπάσκετ. Τώρα ναι. Στο σημείο που είναι τώρα οι ομάδες δηλαδή, ναι. Έτσι, μέσα Αυγούστου και να ξεκινήσουν τέλος πάντων την προετοιμασία τους, οι πηγές των εσόδων τους είναι σχεδόν ζερό. Εισιτήρια δεν υπάρχουν, το στοίχημα πάλι δεν υπάρχει. Χορηγεί, ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι πολύ δύσκολα. Πιο μετά και θα πάμε και λίγο προς τα μέσα προς Σεπτέμβρη για να δούμε τι μπορεί να βρεις από το κομμάτι των στοιχηματικών. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τις ομάδες. Και ειδικά για ομάδες όπως ο ΠΑΟ που δεν έχουν μόνο το ζήτημα των τρέχοντων τέλος πάντων οφειλών και των καταστάσεων που έχουν της καθημερινότητας, έχουν και παλιές οφειλές που καλούνται να τις καλύπτουν με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν. Και δεν είναι ένα μικρό ποσό. Αυτή είναι η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Ούτε ευχάριστη. Δεν είναι ευχάριστη. Δεν είναι, εντάξει. Έτσι, αλλά ούτε και ένα σκηνικό που να πει αμάν, κλείνει το μαγαζί και πώς θα πορευτεί. Νομίζω ότι η λύση είτε έτσι είτε αλλιώς θα βρεθεί σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι όλο το ποσό τέλος πάντων. Μα διαβάζω κάτι σχόλια ότι παιδιά η ομάδα δεν κατεβαίνει, δεν θα πάρουν άδεια κτλ. Μα από εκεί που ο άνθρωπος. Γιατί πήρε τους παίκτες δηλαδή, για να μην κατέβει. Ναι, πήρε τους παίκτες, έκανε τόσες προσπάθειες, πληρώνει από εδώ, από εκεί κτλ. Και δεν θα κατέβει, δεν θα πάρει άδεια, είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο τραπέζι. Για να ακούσουμε λίγο, Νίκο, να ακούσουμε λίγο στιγμιότυπα οι φίλοι ακροατές από την απονομή αυτή τη στιγμή του χρυσού μεταλλίου στην Ντρισμπιώτη, στο Μόναχο. Μπράβο στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Ντρισμπιώτη. Λοιπόν, άρα μένουμε στο γεγονός ότι καταρχήν επί του αγωνιστικού περιμένουμε κάτι περαιτέρω επί των μεταγραφών για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Νομίζω έκπληξη θα είναι να γίνει κάτι περαιτέρω. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, αλλά νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε έχει πολύ πολύ λίγες πιθανότητες. Νομίζω ότι ο Τάιλερ Πόλι, ο απόφυτος του Σινσινάτη, θα είναι ο τελευταίος παίκτης που απέξω πάω και ουσιαστικά με αυτόν κλείνει το ρόστερ του. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο στην πορεία πιο μετά και σε χρήματα τα οποία τέλος πάντων μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ, okay, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά κάτι που φαίνεται πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι το ρόστερ έχει σχηματοποιηθεί στο 100% με την απόκτηση και του Πόλη και του Λαφτσάκη, τις δύο τελευταίες δηλαδή κινήσεις. Ναι. Στη ρακέτα. Ο Πόλι, ο οποίος
είναι τεσσάρι με σουτ, δηλαδή κάτι σαν τον Τιλέο, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι. Πιο πολύ σουτ παρά μέσα. Ναι, κυρίως σουτ, κυρίως σουτ. Σε σχέση με τον Τιλίο και τον Μπίτ που είχε και πρόπερση πάω, γιατί είχε τεσσάρια με σουτ, ναι. Ο συγκεκριμένος δείχνει λίγο να το έχει και μετά από τρίπλα. Δηλαδή δεν είναι αυτό που σαν να υπάρξει μια γωνία και σουτάρει. Ναι, κατάλαβα. Μπορεί να δημιουργήσει κάποιες φορές. Αυτό το βέβαια στο ένα παιδί. Ήταν σε ένα καλό πανεπιστήμιο, χωρίς τρομερά νούμερα. Μάλιστα έπαιξε εκεί και πέμπτη σεζόν στο πανεπιστήμιο. Εγώ τώρα το έμαθα αυτό, Κώστα. Και πέμπτη. Ναι, κάποιοι παίκτες έχουν τη. Α, ναι, λόγω του κορονοϊού. Ναι. Να παίξουν και πέμπτη σεζόν. Ναι, για να μην χάσουν τη χρονιά, υποτίθεται. Ναι, αυτό παίξει. Ήθελε να δηλώσει τον draft, τέλος πάντων έμεινε draft και όλα αυτά. Και ήταν και πέρσι στο Σινσινάτι, αλλά τώρα εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη που πρώτη φορά έρχεται στην Ευρώπη. Είναι γι' αυτό στο κομμάτι του ρίσκου. Αυτό έψαχνε θεωρητικά ο παίκτη. Το χάσαμε. Όχι, εντάξει, τώρα κάτι γίνεται. Λέω, αυτό που έγινε στην οικογένεια στην 4-1-4 μεσού, το βρήκε στο πρόσωπο του Πόλη και μάλιστα. Πάντα φυσικά με τα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Πάουκ. Που δεν είναι πολλά. Ο Φράνκε, μεγάλη επιτυχία. Παλικάρι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα σφίξει τα δόντια. Κανονικά θα παίξει. Παλικάρο, μεγάλο. Έκανε ένεση στο ημίχρονο κτλ. Ναι, ρε, τώρα δεν το χάνετε προμπάσκετ. Θα είναι εκεί το παλικάρι μα. Κανονικά. Πρέπει αυτοί οι γκάγκε που λέει ένα φίλο μου Κώστα. Ναι. Να τον βάλω τραυματία στο πλοίο. Έτσι είναι. Είχε παραπονεθεί ότι πονούσε και τα λοιπά και έπαιξε πάλι. Το παιδί μας φυσικά 21 έβαλε, έτσι. Ακόμα εκεί δεν καταλαβαίνει. 21 απέναντι στο Φουρνιέ. Ναι, ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, δεν τους βλέπει. Γι' αυτό και το ματιάξαμε και τώρα ένα μήνα έξω. Κοίταξε τώρα, λένε οι Ολλανδοί, έχουν την αισιοδοξία ότι ακόμα και σε τελευταίο φιλικό μπορεί να παίξει. Πριν το Ευρωμπάσκετ δηλαδή να τον έχουν διαθέσιμο. Να δούμε. Α, ναι. Κάνε θεραπείες εκεί πέρα τώρα, ναι. Τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Λέω, τραυματίζονται παίκτες και πριν έρθουν στον ΠΑΟ. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Όχι σαν πέρσι που έρθουν και μετά. Και πριν έρθουν. Πραγματικά. Εντάξει. Έγινε, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.